Με τη Δέσποινα Λιμιωτάκη, ψυχολόγο και ανήσυχο πνεύμα, σήμερα συζητάμε με αφορμή την εμμηνόπαυση για όλα αυτά τα κοινωνικά ταμπού που έχουν δημιουργηθεί και έχουν φυτευτεί στη συνείδησή μας γύρω από αυτή τη φάση στη ζωή μιας γυναίκας. Πώς βιώνει κάθε γυναίκα χωριστά την προσωπική της εξέλιξη, πώς έχει επιφορτιστεί κοινωνικά για το ρόλο της αφού κλείσει ο αναπαραγωγικός της κύκλος, η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι και η σχέση με τον εαυτό της, πώς αλλάζουν, ποιες είναι οι νέες δυναμικές που αναπτύσσονται. Δέσποινα, αποφασίσαμε πριν από καιρό, εδώ, σε αυτό τον καναπέ, να συζητήσουμε για την εμμηνόπαυση. Να συζητήσουμε για αυτή την περίοδο στη ζωή της γυναίκας, κάθε γυναίκας, που με ένα πολύ περίεργο τρόπο την έχουμε φορτώσει με πάρα πολλά ταμπού, την φοβόμαστε και την έχουμε σχεδόν δαιμονοποιήσει. Ακριβώς. Και η εμμηνόπαυση είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει η ίδια η λέξη, δηλαδή δεν είναι παύση, αλλά είναι κάτι που εξελίσσεται σε διαφορετική χρονική στιγμή για κάθε γυναίκα, έχει διαφορετική αφετηρία, έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και είναι μια προσωποποιημένη εμπειρία στην πραγματικότητα για κάθε μία από εμάς. Δεν μιλάμε για την εμμηνόπαυση παρά μόνο κοροϊδευτικά. Δηλαδή λέμε, εντάξει, ας την αυτή έχει τα νεύρα της ή έχει προβλήματα επειδή βρίσκεται σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και με πολύ λύπη ακούω πολλές γυναίκες να λένε ότι αυτό ισχύει και από την πλευρά επαγγελματιών υγείας. Δηλαδή, την πρώτη φορά όταν θα αρχίσει μια γυναίκα να βιώνει κάποια συμπτώματα, μπορεί να πάει σε κάποιο γιατρό και να νομίσει ότι πάσχει από μια νόσο ζωής και θανάτου. Που έχει δηλαδή επικινδυνότητα. Όταν αυτό φύγει από τη μέση, όταν βεβαιωθεί η γυναίκα ότι δεν της συμβαίνει κάτι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτική και η ίδια η εμμηνόπαυση ως προς το τι θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, τότε απαξιώνεται ακόμη και από τους επαγγελματίες υγείας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να της πει: εντάξει, τίποτα δεν έχεις τώρα, μην τα μεγαλοποιείς, μην τα λες με τρόπο δραματικό. Λένε αυτό που ακούμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι ψυχολόγοι, ψυχολογικό είναι, τίποτα δεν είναι. Στο μυαλό σου το όχι θα σου περάσει. Ακριβώς, όμως το ψυχολογικό δεν είναι τίποτα, είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Δέσποινα, okay. Στο σώμα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται αλλαγές, περνούν τα χρόνια, υποφυσιολογικές συνθήκες στην τέταρτη, πέμπτη δεκαετία της ζωής μιας γυναίκας. Θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της περίοδου, η αναπαραγωγική της δηλαδή φάση, γιατί αυτό ολοκληρώνεται και περνάει, προχωράει τη ζωή της, περνάει σε ένα άλλο στάδιο. Το κλινικό ας το αφήσουμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή με έναν ειδικό. Πάμε στο κομμάτι το καθαρά ψυχολογικό. Γιατί μας τρομάζει? Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το ότι ναι, μπορεί να έχω μερικά νεύρα λίγο παραπάνω, γιατί και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα, επίσης με έχουν επιφορτήσει κοινωνικά ότι στη φάση της περίοδου σου οι ορμόνες δεν είναι καλά, νεύρα θα έχεις. Οπότε το ίδιο θα συμβεί και στην εμμηνόπαυση. Γιατί ψυχολογικά μας στρεσάρει όλο αυτό το καινούριο που έρχεται? Καταρχάς, ακριβώς για το λόγο ότι δεν το συζητάμε, ότι δεν μοιραζόμαστε εμπειρίες σε σχέση με αυτή την περίοδο και επίσης γιατί είναι λίγο σαν ένα προσωπικό πένθος για κάποιες γυναίκες, όχι για όλες βεβαίως. Είπα προηγουμένως ότι πρόκειται για μια προσωποποιημένη εμπειρία. Ναι. Κάθε μια το βιώνει διαφορετικά. Αλλά είναι ένα κλείσιμο κύκλου. Και όπως κάθε άλλο κλείσιμο κύκλο, μας φοβίζει πάρα πολύ, γι' αυτό το κρατάμε μέσα μας. Ή νομίζουμε ότι δεν είμαστε αρκετά, πάβουμε να είμαστε αρκετά άξιες, αρκετά επιθυμητές. Πάβουμε να έχουμε την αποδοχή που είχαμε στο παρελθόν και βέβαια είναι αλήθεια αυτό, παρόλο που δεν θα ασχοληθούμε με την ιατρική θεώρηση της εμμηνόπαυσης, ότι ναι, κάποια από τα συμπτώματα είναι πολύ ζόρικα. Mm-hmm. Οπότε μια γυναίκα βρίσκεται μπροστά σε τρόμο για το τι θα αντιμετωπίσει, ευερεθιστότητα, μπορεί να αλλάξει η δυναμική μέσα στην οικογένειά της και στις ανθρώπινες σχέσεις της, μπορεί να έχει θέματα με τον ύπνο, με τη διατροφή της, να πάρει κιλά, νιώθει λιγότερο σεξι. Και βεβαίως όλα αυτά μαζί και χωρίς κάποιος να της τα εξηγεί και να της τα βάλει κάτω με μολύβι και χαρτί και να της πει ότι αυτή είναι μία παράμετρος. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες τόσες mm-hmm. που μπορείς ακόμα να απολαύσεις ή να γυρίσεις τούμπα και να φτιάξεις κάτι καινούργιο για τον εαυτό σου. Γιατί όπως λέμε εμείς που ασχολούμαστε τελικά με το κομμάτι της εμμηνόπαυσης, μπορείς να επαναεπινοήσεις τον εαυτό σου σε οποιαδήποτε ηλικία. Η ηλικία στην οποία εντοπίζεται κατά μέσο όρο η εμμηνόπαυση, είπαμε στην 4η-5η δεκαετία της ζωής μιας γυναίκας, είναι μια κομβική ηλικία από πολλές απόψεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν επειδή ταυτίζεται και με αυτή τη φάση που κλείνει ο αναπαραγωγικός κύκλος, αλλά είναι μια ηλικία που κουβαλάς μια ωριμότητα, μια σοφία, έχεις κάνει κάποιους κύκλους.
αν έχεις παιδιά, αυτά έχουν μεγαλώσει και οι υποφυσιολογικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει τη δική τους ζωή, έχουν φύγει από το σπίτι. Συμβαίνει ταυτόχρονα και με κάποια άλλα ίσως καινούργια δεδομένα στη ζωή μιας γυναίκας. Ακριβώς, επειδή λοιπόν μια γυναίκα βιώνει πολλές μικρές απώλειες, ενδεχομένως να είναι λίγο πιο βαριά αυτή η ηλικία και επειδή δεν έχουμε μπούσουλα, δεν έχουμε κεφάλαια σε βιβλία να διαβάσουμε για την επινόπευση, υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό εξειδικευμένα site που εξηγούν εντελεχώς τι μπορείς να αντιμετωπίσεις και τι να περιμένεις και chat rooms στα οποία μπορεί, δηλαδή δωμάτια διαλόγου που μπορεί μια γυναίκα να βρει άλλες γυναίκες και να μοιραστεί εμπειρίες, επειδή αυτό γίνεται, είναι πολύ ξένο προς εμάς. Ακόμα είμαστε πολύ φοβισμένες και πολύ κλεισμένες στον εαυτό μας. Βοηθάει μία συζήτηση με άλλες γυναίκες ή μπορεί να μας παρασύρει στα δικά τους τα δεδομένα. Επειδή η μητέρα μου ή η θεία μου ή η αδερφή μου ή η κουμπάρα μου ή η κουνιάδα μου ή η ξαδέρφη μου όταν πέρασαν αυτή τη φάση τη βίωσαν έτσι πολύ τραυματικά, σημαίνει ότι θα συμβεί και σε μένα αυτό. Μήπως με παρασύρει και με προκαταβάλει σε πράγματα που ίσως δεν είναι και πολύ ωφέλιμα τελικά. Υπάρχουν στερεότυπα γύρω από την επινόπευση πάρα πολλά, ότι είναι κάτι τρομακτικό και ότι όλα τα συμπτώματα είναι στο μέγιστο βαθμό, ότι υπάρχει μια φοβερή κλιμάκωση, ας πούμε, που θα με αποτρελάνει τελείως και θα με κάνει να κυκλοφορώ στον δρόμο με θολωμένο το μυαλό. Υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ναι, αλλά νομίζω ότι ο διάλογος με τις γυναίκες πάντα απαλύνει το άγχος γύρω από την ηλικία και από την περίοδο και κάνει τα πράγματα να φαίνονται λίγο πιο ομαλά και πάντα βοηθάει το γεγονός ότι όταν ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη σε κάτι, τότε μπορείς να το αντιμετωπίσεις καλύτερα. Όμως θέλω να πω και για μία άλλη περίπτωση εμινόπαυσης, πολύ πιο σημαντική, για την οποία πραγματικά θεωρώ ότι οι γυναίκες που τη βιώνουν βρίσκονται σε μια δραματική κατάσταση και είναι η απότομη εμινόπαυση μετά από πρόβλημα υγείας, μετά από μια πιθανή αφαίρεση, για παράδειγμα, οθικών ή ενός χειρότερου χειρουργείου, χειρότερο από την άποψη πάλι της αφαίρεσης και της απώλειας. Μιλάω πάντα για την απώλεια. Φαντάζομαι να αφαίρεσαι σε νέες γυναίκες. Σε νέες γυναίκες, στις οποίες γίνεται η αφαίρεση, αλλά δεν υπάρχει ταυτόχρονη ψυχοκοινωνική στήριξη. Που σημαίνει τι αυτό για τη ζωή τους, τι βιώνουν αυτές οι γυναίκες. Είναι τελείως, για μένα είναι εκτεθειμένες, είναι πολύ μόνες. Γιατί είναι ένα πολύ καινούριο θέμα αυτό, το οποίο, όπως λέμε και εδώ μαζί, δεν συζητιέται ανοιχτά. Το αφήνει κάποιος έτσι να περάσει απλά και οι γυναίκες αυτές δεν έχουν καμία ομαλή μετάβαση σε καμία περίοδο της ζωής τους. Δηλαδή, από τη μία ή την άλλη περίοδο υπάρχει απλά ένα κλείσιμο πόρτας και ένα άλλο άνοιγμα σε κάτι τελείως άγνωστο. Και εφόσον έχει μεσολαβήσει και κάτι δύσκολο, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, γιατί για να έχεις μια τέτοια εξέλιξη, προφανώς έχει μεσολαβήσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το κάνει πολύ περισσότερο δύσκολο, γιατί πρέπει να διαχειριστείς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Επίσης, σε κάποιες κουλτούρες, μόλις χθες το διάβαζα έτσι ως επανάληψη για να έρθω να τα πούμε μαζί, Ανδριανή, υπάρχει και ένα άλλο θέμα και πρέπει να μιλάμε για άλλες κουλτούρες, γιατί είμαστε σε μία ζωή, σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, έτσι. Σε άλλες κουλτούρες, λοιπόν, το τέλος της εμινουρίσης έχει να κάνει με την εντελώς απόρριψη μιας γυναίκας, διότι σε κάποιες κουλτούρες, μόνο όταν μία γυναίκα βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία, αξίζει να ασχοληθείς μαζί της. Τι εννοείς απόρριψη, σεξουαλικά, συντροφικά? Από κάθε άποψη. Παράδειγμα, πολιτισμοί της Αφρικής, των αραβικών χωρών. Χρειάζεται μία γυναίκα να μπορεί να κάνει παιδιά και όσο τεχνικά θεωρείται ότι μπορεί να κάνει παιδιά, και αυτό μετριέται με το γεγονός ότι έχει συχνές περίοδο, έχει κάθε μήνα περίοδο, τότε μόνο θεωρείται από την κουλτούρα της ότι αξίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όμως, γιατί έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα γυναικών που είναι εγκαταλείπονται από το σύζυγό τους για νεότερες συζύγους, οι οποίες μπορούν να τεκνοποιήσουν. Αν αυτό είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Γιατί προφανώς αυτό έχει ρίζα κοινωνική, έχει. Ναι, έχει να κάνει πολύ με την κουλτούρα μας. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Που αφορά στην κουλτούρα μας και αφορά και στις προκαταλήψεις με τις οποίες μεγαλώνουμε εμείς οι γυναίκες. Είμαστε τόσο καλές όσο μπορούμε να κάνουμε παιδιά και όσο μπορούμε να λειτουργήσουμε ως μάνες.
Και έπειτα. Και έπειτα αναζητάμε ρόλους, αναζητάμε καινούριους ρόλους. Και όσες από εμάς είναι δυνατές ή έχουν την επιθυμία να ενδυναμώσουν, πάει καλά. Δηλαδή, εντάξει, μπορούν να βρουν καινούριο νόημα στη ζωή. Κάποιες άλλες πολύ φυλακισμένες με το σόι γύρω-γύρω, σε στερεότυπα, το τώρα, μεγάλωσες και κάτσε στην άκρη, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είναι σαν να πετάς τον κεάδα αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς, σαν να πάβουν να υπάρχουν. Δυστυχώς, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Με τη σεξουαλικότητα της γυναίκας, τι γίνεται στην περίοδο της υμνόπαυσης? Κοίταξε, υπάρχουν προβλήματα οργανικά, ιατρικά ή τουλάχιστον έτσι λέει η βιβλιογραφία, που δυσκολεύουν μια γυναίκα από το να εκφραστεί σεξουαλικά αρκετές φορές στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, η οποία δεν είναι αγνώστου διάρκειας για την κάθε μια. Μπορεί να ξεκινήσει νωρίς, να εξελιχθεί αργά, να εξελιχθεί λίγο πιο γρήγορα. Εξαρτάται και από τις μητέρες και από τις γιαγιάδες μας αυτό το πράγμα, να το πούμε. Γονιδιακά εννοείς? Θα μας το πει καλύτερα ένας γιατρός, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το... αυτά που κληρονομάμε, ναι. Λοιπόν, και έτσι καθώς μια γυναίκα, να σου πω αυτό το στερεοτυπικό, στεγνώνει, έτσι λένε, πάβει να γίνεται τόσο σεξουαλικά ζουμερή, δεν ξέρω αν το επιτρέπει η χρονική στιγμή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λέμε απλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ναι. Έτσι νομίζει ο κόσμος. Δεν είναι φυσικά έτσι η πραγματικότητα. Δεν το αναφέρω για να σου πω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αναφέρω για να σου πω ότι αυτά είναι τα στερεότυπα μέσα στα οποία ζούμε και μεγαλώνουμε, ακούμε, αναπαράγουμε. Και πιστεύουμε στο τέλος. Ακριβώς. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι ναι, έτσι είναι, κάτσε τώρα στη γωνία όπως είπες και εσύ πριν. Που αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε το δεδομένο ότι, ωραία, ολοκληρώθηκε αυτή τη φάση της ζωής μου, τώρα πια δεν αισθάνομαι ότι είμαι ένα σεξουαλικό όν, άρα αλλάζει εντελώς η σχέση μου με τον σύντροφό μου, αν υποθέσουμε ότι μέχρι τώρα ήταν όλα φυσιολογικά και υπήρχε απόλαυση και ευχαρίστηση και το μοιραζόμασταν αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ με βγάζω από αυτό το ρόλο ή βγήκα, με βγάλανε, χάνω ένα τεράστιο κομμάτι της ύπαρξής μου και χάνω και τη σχέση μου με τον σύντροφό μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που άκουσα τις γιορτές και θέλω να το επαναλάβω, γιατί είμαι άνθρωπος που επαναλαμβάνει ό,τι ταμπού ακούει, δυστυχώς. Ήταν λοιπόν μια παρέα γυναικών ανδρών και υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ των ανδρών, οι οποίοι έλεγαν, υπάρχει καμία ωραία γυναίκα εδώ γύρω, για να δούμε, ξέρεις, έπαιζε λίγο το μάτι τους. Και η απάντηση ενός από αυτούς ήταν, έλα μωρέ τώρα, είμαστε ανάμεσα σε πενεντάρες, είναι δυνατόν να υπάρχει ωραία γυναίκα εδώ μέσα? Να σου πω και άλλες φράσεις που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά ή ακούμε. Ανδριανή, μια χαρά κρατιέσαι για την ηλικία σου. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά αναπαράγονται πάρα πολύ συχνά και απλά τα καταπίνουμε και τα μεταβολήσουμε κιόλας πολλές φορές εμείς οι ίδιες. Δέσποινα, στην προκειμένη περίπτωση, το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να προσπαθήσεις να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Ναι. Και ενώ είσαι 50, και ενώ είσαι 40-60, όσο είναι τέλος πάντων ο καθένας, να θέλεις να μείνεις για πάντα 30. Και αυτό είναι κακοποίηση και του εαυτού σου και της εικόνας σου και της αξιοπρέπειάς σου και της υπόλοιψής σου και όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που σε περιλαμβάνει. Ευτυχώς αρχίζει όμως να καλλιεργείται μια διαφορετική κουλτούρα, γιατί οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, έχουν ένα ατού, το οποίο ευτυχώς έχουν αρχίσει να το παίρνουν στα χέρια τους. Έχουν πραγματική εμπειρία, δεν το λέμε για καφέ της παρηγοριάς, έχουν πραγματική εμπειρία και γνώση των πραγμάτων, με την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως όπλο για να ξεκινήσουν, για να κάνουν νέα ξεκινήματα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και ατάκες στην Αμερική, αλλά δεν ζούμε στην Αμερική, του στυλ τα 50 και τα 60 είναι τα νέα 40. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό. Ναι. Καταρχάς, άμα δεις τις γυναίκες γύρω μας τις 50, σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν τις 50 πριν από 20 χρόνια. Ως εμφάνιση. Τώρα τι συμβαίνει πραγματικά μέσα και πώς η κοινωνία λειτουργεί σε σχέση με αυτές τις γυναίκες που είναι ακόμα στην αγορά εργασίας, που πολύ, πολύ πιθανό να είναι σε υψηλά ισταμένη θέση. Δηλαδή να έχουν κατακτήσει πράγματα και λόγω πια ηλικίας. Αλλά λίγο εκεί το μπερδεύουμε. Ερχόμαστε πάλι να τη ρίξουμε τη γυναίκα λίγο πιο να χαμηλά. Να σημειώσουμε για τους παραδόπιστους που μπορεί να μας ακούνε και να λένε τι λένε τώρα αυτές, χρυσώνουν το χάπι, ότι δεν λέμε
ότι η ηλικία ή αυτά που φέρνει η ηλικία είναι κάτι κακό σε καμία περίπτωση. Αυτό που λέμε είναι ότι μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει ευκαιρία στη ζωή του σε οποιαδήποτε ηλικία. Δεν λέμε δηλαδή ότι okay, τα 50 ήρθανε μέχρι εδώ, μας έφεραν ό,τι μας έφεραν, ας κάτσουμε τώρα να κλαίμε τη μοίρα μας, να περιμένουμε να πέσει το ταβάνι. Όχι, αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει και συνέχεια. Να δούμε αυτή τη συνέχεια και τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη ζωή μιας γυναίκας, από την εμπειρία που έχεις με τις γυναίκες που δουλεύεις. Ένα ωραίο φωτεινό παράδειγμα δώσε μας. Πραγματικό. Καταρχάς το γεγονός ότι έρχονται όλο και περισσότερες γυναίκες αυτών των ηλικιών να συμβουλευτούν ψυχολόγο και να κάνουν ομαδικές διεργασίες μαζί με άλλες γυναίκες, γιατί έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν αυτό, να το κατανοούν, ότι η ζωή τους τους έφτασε μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα μπορούν να φτάσουν σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα προσωπικά, προσωπικής ικανοποίησης, επαγγελματικής ικανοποίησης. Έρχονται εξ αρχής με αυτό στο μυαλό τους ή έρχονται αρχικά με την απογοήτευση και στη συνέχεια το ανακαλύπτουν αυτό? Όχι. Γιατί και αυτό είναι πολύ ανθρώπινο. Έχει αλλάξει η εποχή μας. Έχει αλλάξει η εποχή μας και τώρα βλέπουμε ότι ναι, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω και μάλιστα χθες μόλις συζητούσα με κάποιες γυναίκες και υπάρχει και το ενδεχόμενο αλλαγής καριέρας. Δηλαδή έχεις κάνει τόσα χρόνια, ας πούμε, σε μια επιχείρηση, σε ένα φορέα, ως υπάλληλος κάπου και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι θα θέλεις να, πριν να ολοκληρωθεί τελείως η ζωή σου, δηλαδή πριν πεθάνεις, να το πούμε και έτσι, θα θέλεις να κάνεις και κάτι άλλο, βρε παιδί μου. Να. Δηλαδή γιατί θα πρέπει από την στιγμή που βγαίνουμε στην αγορά εργασίας μέχρι το τέλος της ζωής μας να χαρακτηριζόμαστε με ένα τίτλο επαγγελματικό. Αυτό που θέλω να περάσω ως μήνυμα προσωπικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, να υπάρχει πίστη στις δυνάμεις μας και ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση ανοίγει και το μυαλό και ανοίγει και πόρτες που νομίζουμε ότι βρίσκονται κλειστές. Η εμμηνόπαυση λοιπόν είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε δυνατά και να μην δεχόμαστε την λεκτική κακοποίηση από ανθρώπους. Τίποτα δεν έχεις, εντάξει τώρα, μεγάλωσες, γέρασες, κάτσε στην άκρη ή οτιδήποτε τέτοιο. Διότι αυτά εμποτίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και εμποτίζουν και, και τις μικρότερες γενιές. Δηλαδή, έχεσαι έτοιμη και τα δέχεσαι αυτά όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία. Το δέχεσαι ότι θα σου πούν όλα αυτά τα πράγματα και απλά θα τα ακούσεις, θα κουρνιάσεις λίγο, θα πεις ναι μωρέ, εντάξει, περάσανε τα χρόνια, ό,τι κάναμε, καλά ζήσαμε ή κακά ζήσαμε. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένουμε, γιατί έχεις πολλά χρόνια ακόμα, εφόσον όλα πάνε φυσιολογικά και καλά. Να μιλήσουμε λίγο για το ζευγάρι. Να μιλήσουμε. Ήμουν πάνω που ήμουν έτοιμη να σου πω για άλλο ένα στερεότυπο και μετά σκέφτηκα ότι θα αρχίσω να χαρακτηρίζομαι ως το άτομο που μιλάει συνέχεια για στερεότυπα. Και τα μπου λοιπόν, κοίταξε να δεις, δεν είναι τόσο άσχημη εικόνα κοινωνικά, έτσι ακούω τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορεί και να διαφωνήσει κάποιος. Δεν είναι τόσο άσχημη εικόνα ενός ωριμότερου σε ηλικία άνδρα με μία μικρή γυναίκα. Αλλά... τα γέλια μας τα λέει όλα. Ναι. Ας μην συνεχίσουν. Και όχι, να το πούμε, να το διατυπώσουμε. Είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα, σύμφωνα με τα κοινωνικά δεδομένα, μίας όριμης κυρίας με ένα πολύ νεαρότερο άνδρα. Βέβαια. Είναι απαράδεκτο, είναι ανήθικο, είναι ξεπεσμός. Ενώ το αντίστροφο είναι μπράβο. Και είναι και αναμενόμενο καμιά φορά να στηριχθείς στα στιβαρά μπράτσα ενός οριμότερου σε ηλικία άνδρα. Ξάτους, που λένε. Αυτό έχει και άλλες ρίζες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία, ναι, έχουμε ακόμη να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Πάρα πολύ. Ήθελες να μιλήσουμε για το ζευγάρι. Για το ζευγάρι θέλω να μου πεις. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο ή τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν, ώστε ένα ζευγάρι να βγει αλόβητο από αυτή τη διαδικασία. Αλόβητο. Υπάρχουν πολλές καμπανεβάσματα. Να πάει παρακάτω και να πάει όμορφα παρακάτω. Κοίταξε, πάγια συμβουλή μου είναι ότι με τον άλλο, με τον σύντροφό σου, δεν είναι απαραίτητο να έχετε κοινά σημεία, αλλά να έχετε κοινές παραξενιές. Δηλαδή. Χαριτολογώντας τώρα το λέω αυτό, αλλά όταν με τον άλλο σας πονάνε και σας φάζουν τα ίδια πράγματα, ενώνεστε πολύ περισσότερο από το να ακούτε, για παράδειγμα, την ίδια μουσική. Σωστά. Βεβαίως, γιατί τα πράγματα που μας αρέσουν στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να αλλάξουν. Αλλά τα πράγματα που μας ενοχλούν και ενοχλούν και το διπλανό ενώνουν περισσότερο. Όχι στον διπλανό όμως. Δηλαδή, όχι αυτό που με ενοχλεί σε σένα,
Αυτό που με ενοχλεί γενικότερα, σαν στάση ζωής, σαν προσωπικότητα. Ζωής, ναι, δηλαδή οι ίδιες νοοτροπίες βγάζουν πολύ καθαρότερη την σχέση, τη συντροφική, από το να έχει διαφορετική νοοτροπία, αλλά να σε αρέσουν οι ίδιες ταινίες. Ας πούμε, να βλέπεις, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκό κινηματογράφο και να λες, α, τι ωραία που περνάμε εδώ μαζί. Το θέμα είναι να έχεις τον ίδιο αξιακό κώδικα και τον ίδιο τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Και διάβασα και μια πολύ ωραία τάκα που λέει ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να σε κοιτάξουν στα μάτια και να γοητευτείς, αλλά λίγοι άνθρωποι καταφέρνουν να κοιτάξουν αυτό που είσαι πραγματικά και να απευθυνθούν σε αυτό που είσαι. Δηλαδή, καμιά φορά γοητευόμαστε με τους ανθρώπους που, ξέρω εγώ, μας φλερτάρουν, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη γοητεία με το πώς θα ανταποκριθεί κάποιος σε αυτό που είμαστε αυθεντικά και πραγματικά. Να μιλήσει την ψυχή μας. Και να συνομιλήσει μάλλον με την ψυχή μας. Και να αποδεχτεί την ψυχή μας, η οποία δεν είναι απαραίτητα ομαλή ή είναι καλοκάγαθη ή δεν δημιουργεί προβλήματα. Μπορεί και να είμαστε γκρινιάριδες, μπορεί και να είμαστε κάποια πράγματα από αυτά. Πρέπει λίγο να τα σβήσουμε, να τα ομαλοποιήσουμε. Βλέπεις τον κόσμο με λίγη αυστηρότητα ή γκρινιάζουμε για κάποια πράγματα. Ναι, αυτά είναι κομμάτι της ζωής. Το θέμα είναι να μπορείς να προχωράς μαζί με τον άλλο βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Πολύ σπουδαίο αυτό που λες. Μας ακούει λοιπόν τώρα μία κυρία η οποία ζει στην Ενδοχώρα, δεν έχει φοβερή ενημέρωση και δεν έχει και τη δυνατότητα πρόσβασης και την οικονομική άνεση ούτε να μιλήσει με έναν ψυχολόγο. Μπορεί να μην έχει καν πρόσβαση σε έναν, εύκολη πρόσβαση σε έναν γιατρό για να κουβεντιάσει για το ιατρικό κομμάτι της υπόθεσης. Έχει ένα σύντροφο που μπορεί και να μην έχουν κοινό όραμα για τη ζωή. Να απέχουν πάρα πολύ, λίγο να την ακουμπά και να την αγγίζει αυτή η κουβέντα που κάνουμε, αλλά να αισθάνεται ότι όλο αυτό το πλαίσιο γύρω της είναι εντελώς αντίθετο και εχθρικό σε αυτή. Πού θα πάει να πιάσει κουβέντα τώρα με τον κύριο Βαγγέλη και να του πει ότι Βαγγέλη μου, ξέρεις, εγώ τώρα μπορεί να είμαι στην εμμηνόπαυση, αλλά δεν έχω πάψει σαν γυναίκα και θέλω να εξελιχθώ και να εξελίξουμε και τη σχέση μας. Όλο αυτό να μοιάζει λίγο σαν ανέκδοτο στη δική της την περίπτωση. Τι λέμε σε αυτή τη γυναίκα, από πού μπορεί να πιαστεί για να σηκωθεί λίγο και να ξαναμπεί η χαρά και η ανάσα στη ζωή της. Κοίταξε, τώρα περιέγραψες μια κατάσταση η οποία δεν είναι ακραία, είναι πολύ συνηθισμένη, γιατί υπάρχουν πολύ περιορισμένα περιβάλλοντα στα οποία ζουν άνθρωποι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα που δεν έχουμε λύσει ακόμα, ούτε κοινωνικά ούτε ψυχολογικά στην Ελλάδα, από την πλευρά των επιλογών. Δεν έχουμε επιλογές, όντως δεν έχουμε επιλογές. Ακόμη και εμείς εδώ πέρα που θεωρούμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί προνομιούχο που έχει τέλος πάντων εξελιχθεί. Όχι, δεν υπάρχουν επιλογές. Αυτό όμως που κάνουμε εδώ μαζί, Ανδριανή, το γεγονός ότι από όλα τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, διαλέξαμε να συζητήσουμε για το θέμα της εμμηνόβαυσης και για μένα είναι το πρώτο γύρισμα του 2020. Με το καλό και στα υπόλοιπα, εύχομαι. Να είσαι καλά. Επίσης, είναι μια πολύ καλή αρχή. Πρέπει να σου πω ότι διάβασα πρόσφατα ότι υπάρχουν guidelines, δηλαδή οδηγίες προς γιατρούς στο εξωτερικό, πώς να διαχειριστούν οι γυναίκες και πώς να απευθυνθούν στις γυναίκες που βρίσκονται στην διαδικασία της εμμηνόπαυσης. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες εδώ, για τα ελληνικά δεδομένα, προσαρμοσμένες και στον ελληνικό πληθυσμό, έτσι, γιατί έχει να κάνει και με την κουλτούρα μας λίγο. Μπορεί να μας διαφωτίσει κάποιος επαγγελματίας υγείας, γιατρός κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι οδηγίες πρέπει να βγουν προς τα έξω, πρέπει να γίνουν δεύτερη φύση, δηλαδή να σου λέει κάποιος ότι παίρνεις τα αποτελέσματα τα ιατρικά, που δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει κάτι, και άρα πρέπει κάποιος να σε καθοδηγήσει, να σε πάρει από το χέρι. Αυτό μας λείπει πάρα πολύ. Να. Άρα το να παράδειγμα... Να σε πάρει από το χέρι, συγγνώμη σε διακόπτω, ρε Δέσποινα, και να βαδίσετε με σεβασμό με αυτό σεβασμό. Το μονοπάτι. Λοιπόν. Όχι απλά με φάρμακα και με χημεία, διότι αυτό γίνεται κατά κόρον τώρα. Πάρε αυτά, θα σε βοηθήσουν γι' αυτό. Πάρε και αυτά, θα σε βοηθήσουν γι' αυτό. Το τι προσωπικότητα είσαι, πώς είσαι, σε τι φάση βρίσκεσαι και πώς βλέπεις το μέλλον σου, μάλλον δεν αφορούν κανένα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ακριβώς, και επίσης να μιλήσουμε περισσότερο για την ψυχολογία των ανθρώπων πάνω από τα 40. Θα βάλω αυτό το ορόσημο, το χρονικό ορόσημο, γιατί δυστυχώς, να το πούμε και αυτό, όλα αυτά που λέμε περί ψυχολογίας αφορούν πολύ συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες.
Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή. Αλλά δεν μιλάμε ούτε για τη λεγόμενη τρίτη ηλικία, που τέλος πάντων δεν υπάρχει τώρα πια τρίτη ηλικία. Διότι και το προσδόκιμο ζωής έχει αλλάξει, αλλά και οι άνθρωποι έχουν. Ζουν τέλος πάντων. Και μακάρι να είναι έτσι. Δεν ξέρω αν ζουν ποιοτικά πια. Αλλά σίγουρα ζουν περισσότερο. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτά που λέμε αφορούν πολύ συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Δεν απευθύνω. Παράδειγμα, έχει μιλήσει κανείς στην τηλεόραση ποτέ για τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από τα 60? Όχι. Μια καλή ιδέα όμως να το συζητήσουμε εμείς εδώ. Ναι. Γιατί? Και μάλιστα τώρα κάποιος θα χαμογελάει κάτω από τα μουστάκια του ενδεχομένως που μας ακούει και θα λέει: γιατί τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα? Ναι, υπάρχει, παιδιά. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει. Ή να μπορείς να το συζητήσεις για να υπάρχει τέλος πάντων όλο αυτό. Βεβαίως. Ωραία, βάζεις θέματα, Λιμιατάκη, και έχουμε ένα ολόκληρο 2020 να τα κουβεντιάσουμε. Τα θέματα όλα αυτά. Να φάνε και κόντες, αλλά είμαι λίγο θλιμμένη από το γεγονός ότι φωνάζω. Τελικά μπορεί και να καταλήγω γραφική, δεν ξέρω. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι λίγο δρομολογημένα στο εξωτερικό, ρε παιδί, είμαστε πολύ πίσω. Okay, κάθε πράγμα στην ώρα του, θα σου πω εγώ. Και με από τις κουβέντες που κάνουμε εμείς, θα ξεκινήσουν να βλέπουν τη συζήτηση 10, μπορεί να ολοκληρώσει τη συζήτηση, να μείνει μέχρι το τέλος τη συζήτηση ένας. Αν αυτός ο ένας πάρει το μήνυμα και δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα μετά από τη δική μας την κουβέντα, έχει γίνει μία δουλίτσα εδώ. Έχει μπει ένα λιθαράκι. Μακάρι, εγώ τουλάχιστον το βλέπω. Μακάρι περισσότερα έτσι, το σεμινάρια το 2020 για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, το βάλαμε το topic για τη νέα χρονιά. Δέσποινα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε και έχουμε και τι δεν έχουμε στα επόμενα μέρη. Στο αμέσως επόμενο μέρος συναντάω δύο ανθρώπους που είναι ένα υπέροχο παράδειγμα. Φοβεροί, καταπληκτικοί. Οργανώθηκαν και προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι σε αρκετά δύσκολη θέση στην παρούσα φάση της ζωής τους, διότι είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι η οικονομική τους κατάσταση πάρα πολύ δεινή, προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους συνανθρώπων τους. Και αυτό το κάνουν στα πλαίσια μιας συλλογικότητας. Που αυτά τα θέματα εγώ πάρα πολύ τα αγαπώ, όχι γιατί είναι στο άχτι καλά που τα κάνουν, γιατί ήρθε η ώρα να πούμε ότι μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά σε όλο αυτό. Να λειτουργούμε μέσα από συλλογικότητες. Μόνο έτσι μας λοιπόν πηγαίνουμε μπροστά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.